Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, είμαι, ευχαριστώ, δόξα τω Θεώ. Περάσατε μια περιπέτεια υγείας αρκετά σοβαρή και ξαφνική. Πώς το βιώσατε? Με φόβο. Ναι. Βασικά με φόβο για το τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη, που νομίζεις ότι το ελέγχεις, ότι είσαι γερός, ότι κάνεις τα check-up σου, προσέχεις τον εαυτό σου, κάνεις γυμναστική, κάνεις διατροφή. Και σε σχέση και με τα check-up μου και με τους δείκτες μου είμαι υγιής πολύ. Αλλά δεν μπορούσα να υπολογίσω αυτό, γιατί δεν είχα πάθει ποτέ αλλεργία. Όταν βγήκατε λοιπόν από την εντατική και συνειδητοποίησατε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις? Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα όταν συμβεί κάτι τόσο πυρηνικά δύσκολο, που είσαι σε σύγχυση. Καταρχήν χαίρεσαι που έζησες. Αυτή ήταν η βασική μου σκέψη. Είναι αρκετή εκείνη που λένε ότι όταν γίνεται κάτι πολύ δύσκολο σε μένα, σκέφτομαι συνήθως τους άλλους. Τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Ναι, το σκέφτηκα και ήταν η οικογένειά μου εκεί. Και το περάσαμε μαζί και ήταν πολύ συγκινητικό. Να πάμε λοιπόν στα τηλεοπτικά. Φέτος δεν ξεκινήσατε την σεζόν. Πώς το βιώσατε? Στην αρχή λίγο περίεργα. Γιατί κάθε Σεπτέμβρη είναι όπως τα σχολεία που ετοιμάζεσαι και κάνεις και αυτόν και σε σκέψεις. Ήταν λίγο περίεργο. Λέω, πω, φέτος δεν έχω τηλεόραση. Και στεναχωρηθήκα. Ήταν λίγο περίεργο. Αλλά ήταν τόσες οι δραστηριότητες που έχω και οι υποχρεώσεις. Τα podcast, ομιλίες, συνεδρίες. Οπότε όλο αυτό είναι τόσο μια ωραία καθημερινότητα που τη ρυθμίζω εγώ. Είχα κάνει μια πολύ ωραία ρουτίνα. Δεν ήρθανε προτάσεις καθόλου, δεν ήρθανε προτάσεις που να σας ενδιαφέρουν? Ποια ήταν η συνθήκη σε σχέση με αυτό? Ναι, δεν ήρθανε προτάσεις που να μας ενδιαφέρουν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, κάποιες προτάσεις δεν με ενδιαφέραν, κάποιες προτάσεις δεν τα βρήκαμε για άλλους λόγους. Καλά, μην φανταστείς και 100 προτάσεις. Αλλά δεν ήταν κάτι που να μου τέριαζε. Οι συζητήσεις ωστόσο συνεχίζονται σε αυτή τη φάση. Υπάρχει το ενδεχόμενο να σας δούμε το β' μισό τη σεζόν? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχει κυκλοφορήσει ένα ρεπορτάζ που αφορά την ΕΡΤ. Δεν έχω να πω κάτι. Με τι θα θέλατε να επιστρέψετε? Θέλω να επιστρέψω με μια εκπομπή late night που να έχει να κάνει με σχέσεις. Οπότε κάτι σχετικό με αυτό που κάνατε δεν θα είναι στις προτεραιότητές σας? Lifestyle εκπομπή σχολιαστικού περιεχομένου? Καθόλου. Ο κύριος Σεργουλόπουλος είπε ότι είστε σε διαφορετική φάση και ενδεχομένως στο μέλλον να μην συνεργαζόταν μαζί σας. Το ενδεχόμενο να συνεργαζόσασταν μελλοντικά με τον κύριο Σεργουλόπουλο το έχετε στο μυαλό σας? Όχι, το έχω ξαναπαντήσει αυτό. Επειδή είστε σε μια διαφορετική φάση εσύ? Ναι. Παιδιά, λοιπόν, είναι σε μια διαφορετική φάση, θέλει να συνεργαστεί άλλο με το φόρο. Εντάξει, το έχει συζητήσει και πάντα με ευγένεια μας το λέει. Εγώ θέλω να πω ότι διαψεύδεται ότι θα είναι στην ΕΡΤ. Ακόμη και για το δεύτερη σεζόν, όμως επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ, Αλέξανδρε, που είχες πει ότι η εκπομπή που την ενδιαφέρει να κάνει δεν είναι lifestyle και όλα αυτά που έχει κάνει. Σωστά, είχαν πει ότι δεν την ενδιαφέρει πλέον το lifestyle. Και ανθρώπινες σχέσεις. Ακριβώς. Και συνδέεται νομίζω και πολύ με τον στενό της φίλο και συνεργάτη, τον Γιώργο Λάγιο, με τις δικές του δηλώσεις πήραμε αφορμή να το σχολιάσουμε τότε. Και νομίζω ότι αν τελικά και μακάρι να κάνει μια τέτοια εκπομπή, σίγουρα θα τον έχει και μαζί της. Είναι σε αυτό το επίπεδο, παιδιά, η Μαρία Μπακοδήμου, κακά τα ψέματα, πολλά χρόνια παρουσιάστρια που μπορεί πια να επιλέξει, γιατί όπως το είπε και η ίδια, κάνει πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτό. Μπορεί να επιλέξει το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα, γιατί δεν είναι ότι πρέπει να είναι, ότι νιώθω ότι δεν πρέπει να είναι στην τηλεόραση. Θέλει να είναι με κάτι που της ταιριάζει και μάλλον είναι και στη φάση αυτή και στην όρημη φάση που έχει φτάσει που θέλει να κάνει τέτοια πράγματα. Εγώ κρατάω και την όρημη φάση και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μια παρουσιάστρια πολύ μεγάλη, πολύ δυνατό έτσι όνομα και λέει. Παιδιά, δεν είχα 100 προτάσεις. Είχα ένα-δύο προτάσεις, δεν μου ταιριάξανε. Δηλαδή, βλέπεις και ακούμε γύρω-γύρω να λένε όλοι ότι είχα προτάσεις, ζητάω. Νομίζω και η ίδια και η Μπέτη Μαγκύρα. Γιατί και η Μπέτη Μαγκύρα είναι έτσι. Να λέω ότι δεν είχα ένα-δύο προτάσεις, δεν είχα 100. Μ' αρέσει τόσο πολύ η Μπακοδήμου, πραγματικά, και θα τη πήγαινε τόσο πολύ αυτή η εκπομπή που σκέφτεται να κάνει. Και μ' αρέσει ακριβώς αυτό που λες εσύ, ότι είναι τίμια και το λέει όπως. Δεν λέει πράγματα για να πει, παιδιά. Αυτοί που έχουν όντω προτάσεις λένε αυτό. Γιατί 100 προτάσεις δεν υπάρχουν 100 κανάλια. Αυτοί που δεν έχουν προτάσεις λένε ότι έχουν 100 προτάσεις. Δηλαδή συνήθως πάει αντίθετα αυτό. Α, τι μας είπε τώρα. Ναι. Το έχουμε στο όνομα από εδώ και πέρα. Ξέρει, θέλει να κάνει, ξέρει πότε να πει όχι, ξέρει αυτό. Βασικά, μακάρι να τα καταφέρει, γιατί είναι σε αυτό το επίπεδο πια που αυτό θα ταιριάξει περισσότερο, κατάλαβες. Δηλαδή. Πόσο δυνατό αυτό που λέει, παιδιά, μήνυμα. Δηλαδή, μέσα στη σύγχυση του τι έχει συμβεί εκεί στο νοσοκομείο, τι έπαθε. Ναι. Αυτό που το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν. Χάρηκε που έζησε. Το ότι ζω, είμαι εδώ, το ξεπέρασα. Πόσο ξαφνικά μπορούν να γίνουν πράγματα εκεί που νομίζω ότι είσαι καλά, όλα έχουν. Είναι οκ, okay, διατροφή είναι σου. Είναι τα δεδομένα τη ζωή σου.
Πώς αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Είναι τα δεδομένα της ζωής που τελικά δεν είναι. Και όταν έρχεται η ζωή να μας το θυμίσει αυτό, υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι όταν η ζωή θέλει να στείλει ένα μήνυμα, στέλνει και το δάσκαλο μαζί. Πολλές φορές αυτά είναι τα μηνύματα και να τα μαθαίνουμε όλοι. Ξεχνάμε, πιστεύω, οι άνθρωποι, γιατί έχουμε την τάση, ξέρεις, να επιβιώνουμε. Το είχε γράψει και πάρα πολύ ωραία πριν από μερικές μέρες στο Instagram της, λέει, σε μια συνθήκη κανονικότητας, κάπως έτσι το είχε γράψει. Νομίζουμε ότι όλα θα είναι καλά, ότι θα είναι τα παιδιά μας καλά, ότι θα είναι η οικογένειά μας καλά. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το τώρα. Αυτό, και, καλά, ναι, ένας άνθρωπος που το έπαθε αυτό, παρότι προσέχει αυτή την περίοδο, όπως και η ίδια είπε πάρα πολύ, να πω ότι την απολαμβάνουμε στα podcast. Η Μαρία Μπακοδήμου, εγώ την ακούω ανελιπώς, είναι πάρα πολύ καλή και καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ έτσι. Και αυτά που της ταιριάζουν και αυτά που θέλει να επικοινωνήσει. Θα πρέπει να ακούμε όλοι, όχι μόνο. Ωραία, λοιπόν.